Τι λένε. Μου τη λένε, γιατί... ωραία όμως, δεν μου λέει μιλάει κάποιος άσχημα. Καλά, εντάξει. Γιατί ήσουν σίγουρος, λέει ότι... Θα παρεξηγιώσουν εσύ. Όχι, δεν κατάλαβα. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που εκφράζονται. Ναι. Όταν όνος είχε τρόπους, φίλε, τι να πω. Εσύ έχεις. Εγώ είπα ποτέ ότι έχω τρόπους. Αφού σε γουρούνι. Αν δεν είχα, θα κάνω ραδιόφωνο. Ναι. Μόνο που κανένα έχω με σένα έχω. Περισσότερος από όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, για τον Μπογιέτ. Παιδιά, αν άλλαξε ο Τίγρης την πολιτική του, θα φανεί. Εγώ ξέρω ότι είχε ένα προπονητικό team με 200 χιλιάρικα, το team ολόκληρο, και ο Μπογιέτ μέχρι το τέλος του έτους θέλει 700 χιλιάρικα. Από Νοέμβριο τώρα πιάνει δουλειά. Ο Μπογιέτ όμως, να ξέρετε, το Δεκέμβριο θα ζητήσει και μεταγραφές. Γιατί αυτοί μάθανε από την Αγγλία. Ο προπονητής δεν είναι προπονητής, είναι general manager. Πάντε, πάντε. Διαχειρίζεται και τα της ομάδος. Θα σκάσει φράγκα ο Τίγρης. Μακάρι για την ομάδα την οποία αγαπάτε να σκάσει. Και για την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο δικός θα σκάσει κόκκινα. Ο δικός μου τα γράφω. Τα γράφω, δημοσιεύτηκαν σήμερα. Ναι. Ξεκάθαρα, ωραία. Να ξεκαθαρίσει. Θα πει ο Παθανασάκης, ή δεν έχω φράγκα. Ναι. Ή δεν βάζω φράγκα. Ένα από τα δύο. Ερώτηση τώρα. Θα βγει ο ίδιος. Δύσκολη ερώτηση σε σένα. Δεν είναι δύσκολη για μένα καμία. Θέλει θύρα 10 αυτονομία. Εννοείται αυτό.